είναι καλύτερα να πεθάνεις από τα γέλια παρά από τον φόβο. Η εμπειρία είναι η λέξη που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για να ονομάσουν τα λάθη τους. Διαλέγοντας ανάμεσα σε δύο κακά, ο απεσιόδοξος παίρνει και τα δύο. Ο έξυπνος άνθρωπος τρώει για να ζήσει, ο ανόητος ζει για να φάει. Ο πλούσιος είναι αυτός που είναι ευχαριστημένος με την περιουσία του. Όταν δύο τσακώνονται, το καπέλο πηγαίνει στον τρίτο. Όταν ένας άνθρωπος το θέλει, μπορεί να βγει από κάθε λάσπη. Το καλό κερδίζει σε προοπτική και το κακό κερδίζει σε ταχύτητα. Οι γέροι θα καταλάβουν τους νέους, αλλά όχι οι νέοι. Μια γεμάτη τσέπη δεν αντικαθιστά ένα άδειο κεφάλι. Να φοβάσαι μια κατσίκα μπροστά σου, ένα άλογο πίσω σου και έναν ανόητο γύρω σου. Με ένα ψέμα πηγαίνει συνήθως πολύ μακριά, αλλά χωρίς ελπίδα επιστροφής. Μην είσαι καλός γιατί θα σε φάνε, μην είσαι πικρόχολος γιατί θα σε φτύσουν. Η πιο δύσκολη δουλειά είναι η απουσία της δουλειάς. Γερνώντας, η όραση του ανθρώπου επιδεινώνεται, αλλά αυτό του επιτρέπει να βλέπει περισσότερα. Αν η φιλανθρωπία δεν άξιζε τίποτα, τότε ο καθένας θα ήταν φιλάνθρωπος. Αγάπα αυτόν που σου λέει τα λάθη σου κατηδίαν. Η ζωή δεν είναι τόσο καλή με τα χρήματα, όσο είναι κακή χωρίς αυτά. Καθώς μεγαλώνουμε, οι άνθρωποι βλέπουν χειρότερα αλλά και περισσότερα. Ο ισχυρότερος άνθρωπος είναι αυτός που δαμάζει τα πάθη του. Ο κόσμος θα τελειώσει, όχι επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, αλλά επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί απάνθρωποι. Όσο γλυκιά και αν είναι η αγάπη, δεν θα σε θρέψει. Τίποτα δεν εμποδίζει την επιτυχία, περισσότερο από τη συστολή. Τα αυγά μπορεί να είναι πολύ πιο έξυπνα από ότι τα κοτόπουλα, αλλά χαλάνε πιο γρήγορα. Όταν μία μεγάλη γυναίκα παντρεύεται, γίνεται μία νεαρή σύζυγος. Μην εμπιστεύεσαι ποτέ τον άνθρωπο που σου λέει όλα τα προβλήματά του, αλλά σου κρύβει όλες τις χαρές του. Κρατώντας μία καλή σιωπή, είναι πιο δύσκολο από το να μιλάτε καλά. Αν η ζωή δεν αλλάζει προς το καλύτερο, περιμένετε και θα αλλάξει προς το χειρότερο. Ο πόλεμος είναι ένας μεγάλος βάλτος, εύκολο να μπεις μέσα, αλλά δύσκολο να βγεις έξω. Όταν οι άνθρωποι δεν έχουν τίποτα να κάνουν, κάνουν μεγάλες πράξεις. Η γυναίκα που θέλει να κάνει σεξ μαζί σου, θα κοιτάξει πάνω σου δύο πράγματα, την εξωτερική σου εμφάνιση και το πορτοφόλι σου. Όλοι παραπονιούνται για την έλλειψη των χρημάτων, αλλά κανένας δεν διαμαρτύρεται για την έλλειψη εγκεφάλων.